Εσύ, όποιος κι αν είσαι, μη προσπαθείτε να λάψεις. Έχω κάνει συμβόλαιο με τον κύριο στον ύπνο, τον νέο σφόρο. Του πουλήσα την ψυχή μου. Κακούς, του πουλήσα την ψυχή μου. Όταν πεθάνω, θα την πάρεις στον Άδη. Αλλά σε αυτή τη ζωή δεν έχεις δικαίωμα να με βλάψεις. Είναι ο μάγος του, ο υπηρέτης του. Απάντησέ μου τώρα. Σ' ακούω, Κυπριανέ. Σε ρωτάω, πού είσαι, ποιος είσαι, δε φέρεσαι. Είμαι ο δαίμονας της πορνείας και της δυσπιστίας. Κρύβομαι μέσα στο σκελετό. Κοίταξε τον σκελετό πώς κινείται. Σε ρωτώ, ποια είναι η δουλειά σου, πώς βασανίζεις τους ανθρώπους. Αν κανείς ανήκει στον ζηλοσταυρωμένο και μελετά το Ευαγγέλιο για να στερεώνεται η πίστη του, τότε πρώτα-πρώτα του ρίχνω στο μυαλό τόσες και τόσες αμφιβολίες, ώστε τον κάνω άπιστο ή ολιγόπιστο ή δυσπιστο. Αυτό που λες, το κάνεις πρώτα-πρώτα, μετά από τι, τι κάνεις. Όσα μαθαίνεις, Κυπριανέ, από έναν διάβολο, θα τα ξεπληρώσεις μια μέρα μα σε μένα. Το ξέρω πως έμπλεξα άσχημα δυστυχώς. Απάντησέ μου όμως, πώς βασανίζεις τους ανθρώπους. Είμαι ο δαίμονας της πορνείας και απιστίας. Κανείς κλέφτης δεν παρακολουθεί τόσο προσεκτικά ένα σπίτι που θέλει να κλέψει, όσο εγώ τις ψυχές. Πορνεία και ακαθαρσία. Μου αρέσει να κάνω τους παντρεμένους να απατούν ο ένας τον άλλο και να μη χαίρουν. Ρίχνω τα αισχρά μου βέλη στο μυαλό των νέων σας και τους κάνω να κυλούνται σε πορνείες πριν παντρευτούν νόμιμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους πρόχνω σε ανομαλίες και ακαρακτήριστες πράξεις για να παροργήσουν το Θεό. Τους φορτώνω αγιάτρευτες αρρώστιες. Σταμάτα! Σταμάτα! Όχι άλλες. Μετά τι του κάνεις. Κάθομαι και απολαμβάνω τη συνέχεια. Όταν τον παραλαμβάνουν άλλοι δαίμονες, όπως του φόνου, του φθόνου, του μίσους, της απελπισίας, της αυτοκτονίας, εγώ απολαμβάνω. Είμαι ο Μέγας, ο μεγαλύτερος. Προσκύνησέ με, Κυπριανέ. Προσκύνησέ με! Σταμάτα και φύγε. Εξαφανίσου. Άσε με να ξεκουραστώ. Αλλιώς θα το αναφέρω στον αρχηγό σου, τον Νεοσφόρο. Πώς έβλεξα με τους διαβόλους. Μεγάλοι θεοί, σας υποσχόμαστε και δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε από αυτή μας την υπόσχεση ότι θα επιβάλλουμε τη θρησκεία σας με τα όπλα μας. Μεγάλοι θεοί, σας υποσχόμαστε. Thank you.
δεν θέλω να σου το κρύβω. Δεν μπορώ να παραδεχτώ ότι αυτά τα αγάλματα που πιστεύετε είναι θεοί. Αυτά μπορούν να τα πιστεύουν οι αδιάφοροι, οι αμόρφωτοι και οι απολύτιστοι. Που πιστεύετε, είπες. Γιατί εσύ δεν τους πιστεύεις, Ιουστίνη. Ο Θεός είναι πνεύμα, μητέρα, και όχι ύλη. Για σκέψου το λίγο. Ιουστίνη, πώς τολμάς να βλασφημείς τους μεγάλους θεούς μας. Μητέρα, μην υποκρινόμαστε. Αυτοί οι θεοί ούτε ακούνε, ούτε βλέπουν, ούτε μπορούν να βοηθήσουν. Ούτε εμάς, ούτε τον ίδιο τον εαυτό τους. Ιουστίνη! Πάρτε τη θρησκεία των χριστιανών, για παράδειγμα, και θα καταλάβετε. Αυτή μπορεί να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις μας. Μητέρα, σου λέω ότι οι χριστιανοί έχουν δίκιο. Και εσείς άδικο. Αν ο πατέρας σου ήξερε τι κάνεις, πολύ φοβάμαι πως θα σηκότανε με τα ίδια του τα χέρια, παιδί μου. Πρέπει να ομολογήσω την αλήθεια, μητέρα. Ο πατέρας για επαγγελματικούς λόγους δεν θέλει να δει την αλήθεια. Ο Θεός μας έπλασε για να σκεφτόμαστε λογικά και ελεύθερα. Δεν μπορώ να πιστέψω σε κάτι που δεν είναι λογικό και ούτε απαντά στις ερωτήσεις μου. Με άλλα λόγια μου λες, πως είσαι χριστιανή. Ναι, μητέρα, το ομολογώ. Είμαι χριστιανή. Και θα τιμήσω την αλήθεια αυτή, ακόμα και με κίνδυνο της ζωής μου. Ναι, Δέση. Συμφωνώ μαζί σου. Το πρόβλημά μας είναι πολύ σοβαρό. Τι να κάνουμε που η κόρη μας είναι χριστιανή. Και να ήταν μόνο αυτό. Πρέπει να γίνουμε κι εμείς, λέει, το ίδιο όπως αυτή. Λιμώνω μας. Τι θα γίνουμε. Τι θα κάνουμε. Άφησέ με λίγο να το σκεφτώ. Είμαι ιερέας των Ιδώλων. Πώς γίνεται η κόρη μου να είναι χριστιανή. Πώς είναι δυνατόν. Θα ξαπλώσω λίγο να ξεκουραστώ και να σκεφτώ. Γι' αυτό σε παρακαλώ. Άφησε με λίγο μόνο. Πήγαινε. Ακούστε τι σας λέει η Ιουστίνη. Ελάτε προς εμέ και θα σας χαρίσω τη βασιλεία μου. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Γυναίκα! Γυναίκα! Ιουστίνη, κόρη μου, τρέξτε! Ελάτε! Τι έπαθες, Οδέσια, τι σημαίνει? Τον είδα. Τον είδα, σας λέω. Τον είδα υπέραμπρο να απαστράπτει. Τον είδα γλυκήν και ωραίον ανάμεσα στους αγγέλους του. Ποιον είδες, Εδέσια? Τι συνέβη? Η Ιουστίνη ξέρει. Η Ιουστίνη μας έχει δίκιο. Ο Χριστός της Ιουστίνης μας κάλεσε να πάμε στη βασιλεία του. Μητέρα, προσευχόμουν νύχτα και μέρα για τον πατέρα και ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές μου. Ιουστίνη μου, καλό μου παιδί, πες μας τώρα, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να βαφτιστείτε και να δηλώσετε ότι εγκαταλείπετε το σατανά και πηγαίνετε με το μέρος του Θεού. Μόνο αν το κάνετε αυτό, ο διάβολος δεν θα έχει πια καμία εξουσία πάνω σας. Ναι, πρέπει να γίνουμε χριστιανοί. Ναι, γυναίκα. Πληροφορίες που
μας έρχονται από τη Συρία είναι πολύ ανησυχητικές. Γι' αυτό κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Ο χριστιανισμός παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Κι εγώ φρονώ ότι δεν πρέπει να χάσουμε τον έλεγχο. Τόσο στο στρατιωτικό, όσο και στο θρησκευτικό. Η αρχή της Ρώμης ήταν πάντοτε μία. Η κατάπνιξη, το γονάτισμα και η εξαφάνιση κάθε αντίθετου στοιχείου. Συμφωνώ. Και μέχρι να βρεθώ ο ίδιος επιτόπου, να δοθούν εντολές, να σφίξουν τα σκοινιά και να χτυπήσουν τους οπαδούς του Ναζωράου. Μάλιστα! Μάλιστα! Πήγαινε να δεις ποιος είναι. Ένας αγγελιοφόρος με ρωμαϊκό διάγγελμα. Να περάσει! Διαβάσε το. Προς την αυτού εξοχότητα, τον Δούκα Ευτόλμιο, διοικητή της Ρωμαϊκής Επαρχίας Αντιοχίας. Χαίρε. Μαθάνουμε με τα μεγίστη ταραχής ότι στην μετέρα επαρχία η θρησκεία του Ναζωραίου ή Εσταυρωμένου έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Ο δε λαός παραμελεί την προσκύνηση των ειδώλων και τη θρησκεία της Ρώμης. Δια ταύτα, μέχρι ότου έλθαμε προς εμάς, ευστόχος και ευτόλμος καταπνίξατε την περαιτέρω εξάπλωση των χριστιανών. Τ' ακούσατε! Θα ήταν απάρνηση και παραφθορά του ονόματός μου αν δεν το τολμήσω. Λοιπόν, εγώ ο Ευστόλμιος αποφασίζω θάνατος στους χριστιανούς! Τι ωραίο και συγκινητικό το θέαμα. Το ίδιο το παιδί να γίνεται ανάδοχος στους γονείς του. Αν θέλετε να απελευθερωθείτε από το διάβολο, πρέπει να το κάνετε μόλις σας στην καρδιά. Και τώρα, αδερφοί, είστε έτοιμοι για το μυστήριο της βαπτίσεως. Τώρα απαντήστε μου. Αποτάσσετε το σατανά και τα έργα του. Αποτάσσουμε το σατανά και τα έργα του. Αποτάσσεστε το σατανά και τα έργα του. Αποτάσσουμε το σατανά και τα έργα του. Αποτάσσεστε το σατανά και τα έργα του. Αποτάσσουμε το σατανά και τα έργα του. Αποτάσσετε το σατανά και όλα τα έργα του. Αποτάσσουμε το σατανά και όλα τα έργα. Αποτάσσετε το σατανά και όλα τα έργα του. Αποτάσσουμε το σατανά και όλα τα έργα. Αποτάσσετε το σατανά και όλα τα έργα του. Αποτάσσουμε το σατανά και όλα τα έργα. Απετάξω το σατανά. Απεταξάμε. Απετάξω το σατανά. Απεταξάμε. Απετάξω το σατανά. Απεταξάμε. Απετάξω το σατανά. Απετάξω το σατανά. Απεταξάμε. Απετάξω το σατανά. Απεταξάμε. Και έπτυσον αυτόν τρεις φοράς. Και τώρα στραφείτε προς Ανατολάς, όπου στέκεται ο κύριος Σιμών ο Χρυσός. Συντάσσεστε το Χριστό. Συντάσσουμε το Χριστό. Συντάσσεστε το Χριστό. Συντάσσουμε το Χριστό. Συντάσσεστε το Χριστό. Συντάσσουμε το Χριστό. Συντάσσεστε το Χριστό. Συντάσσουμε το Χριστό.
Συντάσσεσαι τον Χριστό. Συντάσσουμε τον Χριστό. Συντάσσεσαι τον Χριστό. Συντάσσουμε τον Χριστό. Και πιστεύεις εις αυτόν. Πιστεύω εις αυτόν ως βασιλέα και Θεό ημών. Και πιστεύεις εις αυτόν. Πιστεύω εις αυτόν ως βασιλέα και Θεό ημών. Και πιστεύεις εις αυτόν. Και πιστεύω εις αυτόν ως βασιλέα και Θεό ημών. Και πιστεύεις εις αυτόν. Πιστεύω εις αυτόν ως βασιλέα και Θεό ημών. Και πιστεύεις εις αυτόν. Πιστεύω εις αυτόν ως βασιλέα και Θεό ημών. Και πιστεύεις εις αυτόν. Πιστεύω εις αυτόν ως βασιλέα και Θεό ημών. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ακούστε με καλά και οι δυο σας. Από εδώ και στο εξής, ο Σατανάς δεν έχει πια εξουσία πάνω σε εσάς. Ούτε οι μάγοι του, ούτε τα μαγικά του, ούτε ο φθόνος ή η βασκανία, ούτε το κακό μάτι. Εφόσον γίνατε χριστιανοί και ζείτε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αυτή θα σας προστατεύει. Κοιτάξτε εκεί ψηλά. Είδατε αυτό το γεράκι που ψάχνει να βρει κανένα κλωσοπούλι μακριά από τις φτερούγες της μάνας του για να το φάει. Το ίδιο θα κάνουν και οι εχθροί για σας αν απομακρυνθείτε από τη ζωή της Εκκλησίας. Των Ελλήνων. Βρήκα τον διάβολο και έγινα μεσολαβητής του. Υπηρέτης του Σατανά που είναι παντοδύναμος. Δηλαδή, τι μπορείς να κάνεις? Εδώ υπάρχει πολλή αμαρτία. Και ο Σατανάς είναι παντοδύναμος. Έτσι κι εγώ έχω πολλή δουλειά. Το πρόβλημά σου τώρα. Το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου, αγαπητέ μου, είναι ότι οι αποθήκες μου είναι γεμάτες σιτάρι και δεν μπορώ να το πουλήσω χωρίς να ζημιώσω. Σε ένα μήνα, όπως ξέρεις, αρχίζει καινούργια σοδιά και θα μου το φάει ψήρα. Καταλαβαίνεις, και εγώ με. Πράγματι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημά σου. Μεγάλο ή μικρό, δικό μου είναι. Εγώ είμαι ο έμπορος, εγώ θα το λύσω. Εσύ όμως, εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Μπορείς. Πώς δεν μπορώ. Εγώ σε αυτή τη διεφθαρμένη πόλη μπορώ να κάνω μάνες και πατεράδες να θρυνήσουν. Να καταστρέψω πρίγκιπες και βασιλιάδες, θρόνους και παλάτια, στρατιώτες και στρατούς ολόκληρους, να αφανίσω και να εξαφανίσω. Εγώ και μόνον εγώ. Άσε τα μεγάλα λόγια και πες μου τι μπορείς να κάνεις. Οτιδήποτε το κακό, άμεσα ή έμεσα, κακό να είναι μόνο. Πες μου τι θες. Από εκεί και πέρα είναι δική μου δουλειά. Δική μου και του αρχιδιαβόλου του Βελζεβούλ. Μπορείς να καταστρέψεις τις φυτίες, να μην μείνει σιτάρι για σιτάρι ούτε κριθάρι. Να θρυνήσουν τα αμπέλια, να θρυνήσουν οι ελιές και να σβήσουν όλες οι σοδιές. Πες μου, μάγε, με τους διαβόλους σου, μπορείς. Μπράβο, κακία. Κακία, πονηριά και φιλαργυρία. Εσύ είσαι χειρότερος από μένα. Δεν ήρθα εδώ για να με κρίνεις, αλλά για να κάνουμε δουλειά. Σαν πως εσύ όμως μου φαίνεσαι κουτός. Άντε παράτα. Στάσου, μη θυμώνεις. Θα κάνω αυτό που θέλεις. Έλα, λέγε. Δηλαδή? Θα πάω στο δάσος να προσφέρω θυσία στο Βελζεβούλ. Αυτός θα στείλει μια λεγιόν από δαιμόνια να ξεσηκώσουν θύελες, καταιγίδες, βροντές αστραπές ολόκληρες, να ξεριζώσουν δέντρα, να ρίξουν τη θάλασσα στη στεριά, να μην μείνει τίποτα όρθιο. Μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα? Όταν σε μια χώρα δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι, οι δαίμονες παίρνουν εξουσία. Οι μάγοι θησαυρίζουν και οι διαβόλοι κάνουν το κέφι τους. Λοιπόν, κατέβαινε 10 χρυσά μπροστά. Και τα υπόλοιπα σε μια εβδομάδα, μόλις τελειώσει το κακό.
Αυτά είναι μόνο τα δικά μου. Τι! Μόνο δικά σου! Έχουμε και δεύτερο. Εγώ είμαι έντιμος μάγος. Στο είπα ξεκάθαρα. Δεν άκουσες για τις λεγεώνες των δαιμόνων που θα δουλέψουν? Ό,τι κακό συμβεί, κακό του κεφαλιού σου. Για κάντο μου πιο λιανά. Εγώ είμαι ένας μεσίτης ανάμεσα σε σένα και στο διάβολο. Ένα medium, όπως λένε στα λατινικά. Εσύ θα ξεκαθαρίσεις τους υπόλοιπους λογαριασμούς σου απευθείας με τον αρχηγό μας στο διάβολο. Αυτός δεν παίρνει χρήματα. Τα χρήματα τσούζουν εσένα, τσιγούνα, ρε. Δεν παίρνει χρήματα. Όλα τα άλλα είναι για γέλια. Τι παίρνει? Μια τρίχα από τα μαλλιά σου. Θα του τη δώσω για εγγύηση. Τρίχα. Πάρω σε τρίχα, έλα, έλα. Έλα, 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 δώσ' το χέρι, έλα. Κλείσω μάτι, να κοιμηθώ. Μόλις κλείσω τα μάτια μου ακούω να βογκάνε, να κλαίνε. Πάει, θα τρελαθώ. Τι έχω κάνει ο Άμυρος? Δεν έχω σκοτώσει το κουνούπι. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα τρελαθώ. Εσύ δεν πήγες στους μάγους να σου λύσουν το πρόβλημά σου? Κάνει καλό ο διάβολος. Τους κουβάλισες όλους εδώ μέσα. Πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτό το σπίτι. Αυτό εκεί στο πάτωμα. Αυτή η τριχιά. Ναι, ναι, πάρτε και καύτη, καύτη. Να μην τη βλέπω. Τι ήθελα, Άμυρα, σκέπλεξα με διαβόλους και με μάγους. Μα τι τρέχει τέλος πάντων? Έγινε φίδι και όρμησε πάνω μου. Α! Αυτά παθαίνει όποιος πηγαίνει στους μάγους. Εγώ φεύγω. Αυτό το σπίτι στήχιασε. Στήχιασε!
περάστε, καθίστε. Μα για Κυπριανέ. Τι τρέχει. Μισώ τη γειτόνισά μου. Και θέλω κάτι κακό να τη συμβεί. Να υποφέρει και να χαρώ. Μπράβο. Βλέπω ότι είσαι μια πολύ καλή ψυχή. Χαίρεσαι όταν οι άλλοι υποφέρουν. Είσαι κόρη του αφεντικού μας. Αν κι εγώ δεν είμαι σαν και σένα, θα σε βοηθήσω. Είμαι αναγκασμένος να το κάνω. Λοιπόν, θέλω ένα χρυσό νόμισμα για τις υπηρεσίες μου και το αφεντικό μου θα πληρωθεί απευθείας από σένα. Πες μου τώρα για τη γειτόνισσά σου. Ακούω. Δεν είναι πλούσια, αλλά είναι παντρεμένη και έχει ένα παιδάκι. Αγαπάει πολύ τον άντρα της. Πάρε και το νόμισμα. Πρέπει να μου φέρεις αίμα. Ο διάβολος θέλει αίμα. Πού να βρω εγώ το αίμα? Δεν ξέρω. Βγάλ' το από πάνω σου. Τότε εγώ θα στείλω ένα δαίμονα να κάνει τον άντρα της να τσακωθεί μαζί της. Εσύ θα έχεις ανοιχτό το παράθυρο να την ακούς και να χαίρεσαι. Αυτό που θέλεις θα γίνει. Πήγαινε, κόρη του διαβόλου. Πήγαινε. Όχι και να μας βρίζεις, παλιωμάγε. Αχ, πόσο χαίρουμε. Καλά να πάθει. Χαίρουμε. Καλημέρα σας, κυρία. Τι θέλετε? Ο σύζυγός σας δεν είναι ο Κυρπάρης? Μάλιστα, ναι. Τι θέλετε? Πηγαίνετε! Τρέξτε να δείτε! Κάποιος αόρατος, λέει, τον έσπρωξε και έπεσε από τα λογό του. Πονάει πολύ. Τι? Σφορά μου. Άνοιξε λάκκο για εκείνη και πέσα εγώ μέσα. Σφορά μου. Τον παλιό μάγο τι μου έκανε. Έλα, πίτσα να φυκά. Κάνε γρήγορα. Ο γιος σου έπεσε από την κέφυρα και έσπασε το πόδι. Κάνε γρήγορα, πιάσου. Είναι αυτό που με βρήκε. Γρήγορα, Περικλή, έλα να πάμε. Εγώ φταίω. Καλά να πάθω, καλά έπαθα. Πήγα στο μάγο να κάνω κακό στους άλλους και το κακό έρθε στο κεφάλι μου. Πάμε! Είσαι τρελή και ανόητη. Είμαι πελάτησά σου και με λες τρελή. Αν ήταν άλλος μάγος δεν θα στάλεγε. Εγώ στο λέω γιατί βαρέθηκα το ψέμα, το μίσος και την κακία. Λέγε τώρα γρήγορα τι έχεις να πεις. Είμαι άρρωστη, έχω πονοκεφάλους. Δεν μπορώ να κοιμηθώ μέρα νύχτα. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Και θες εγώ ένας μάγος, ένας υπηρέτης του διαβόλου, να πεις στο διάβολο να κάνει το καλό, ε? Δεν κατάλαβα. Αν μπορούσα θα γιατρεύα και τον εαυτό μου από τους πονακεφάλους και την κούραση των δαιμόνων. Κακόμοιροι άνθρωποι. Τι είπες, δεν κατάλαβα. Δεν μπορείς να με βοηθήσεις? Πώς μπορώ? Και να σου πω τι θα κάνω.
Θα στείλω το δαιμόνιο της τεμπελιάς να σε κάνει να κοιμάσαι μέχρι το μεσημέρι. Αλλά... Αλλά τι, τι αλλά, πες μου τι θέλεις να πεις. Δεν πρόκειται να σου πω τα μυστικά μου. Μόνο αυτό πες μου, τίποτα άλλο. Όταν το δαιμόνιο αυτό βαρεθεί και φύγει, δεν ξέρω σε ποιο άλλο δαίμονα θα σε παραδώσει. Τότε ο πονοκέφαλος θα σου ξανάρθει και ποιος ξέρει τι άλλο μαζί με αυτόν. Και μετά τι θα γίνει? Θα σου κάνουν τέτοια πειράγματα οι δαίμονες που θα είσαι τυχερή αν δεν τρελαθείς. Ξακουμπήσου! Σε λυπάμαι που είσαι γριά και θα σε πάνε και σένα μαζί μου στην κόλαση. Τρελόγρια! Μα τι είναι αυτά που ακούω? Όχι μάγε, δεν θέλω, δεν θέλω! Κυρά μου, αν ήταν άλλος μάγος δεν θα στα έλεγε όλα αυτά. Οι δαίμονες δεν κάνουν ποτέ το καλό. Εκτός αν από αυτό βγαίνει κάτι χειρότερο, κατάλαβες? Πήγαινε τώρα! Όχι μάγους, όχι μαγείες, όχι μέντιουμ. Δεν θέλω, δεν θέλω που πάμε, δεν θέλω. Καλημέρα, Ιουστίνη. Χαίρε, ξένα. Αλλά ποιος είσαι και πώς ξέρεις το όνομά μου? Και ποιος δεν ξέρει την ωραία Ιουστίνη? Σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω, τι θέλετε? Είμαι πλούσιος και πολύ σπουδαίος, Ιουστίνη. Μου αρέσει πολύ. Από την πρώτη στιγμή που σε είδα έτσι, κομψή και ωραία, είπα, αυτή η Αγλάια κάνει για σένα. Δεν νομίζετε ότι δεν σας τιμάει να ενοχλείτε τις γυναίκες? Ή δεν φοβάστε τους Ρωμαίους στρατιώτες? Ρωμαίους? Μα εγώ είμαι ευγενής. Ανήκω στην οικογένεια του Δούκα Ευτόλμιου. Μισό λεπτό, Ιουστίνη. Για τελευταία φορά σας παρακαλώ, φύγετε αμέσως. Ιουστίνη, λοιπόν, το αποφάσισα. Θα γίνεις γυναίκα μου. Θέλω να σε κάνω νόμιμη σύζυγό μου. Δεν είμαι παντρεμένος και έστω και μία μόνο γυναίκα μου ανήκει. Διαλέγω εσένα, Ιουστίνη. Συγχαρητήρια. Είσαι πολύ τυχερή. Γνωρίζεις το σπίτι μου? Νομίζω ναι, αφού ξέρεις το όνομά μου. Αν είχες καλές προθέσεις, γιατί δεν πήγαινες κατευθείαν στους γονείς μου? Γιατί δεν φέρθηκες σωστά? Με συγχωρείς, έκανα λάθος. Φύγε αμέσως πριν φωνάξω βοήθεια και σε ξεφτελήσω εντελώς. Φύγε! Μα Ιουστίνη, θα πάω αμέσως στους γονείς σου. Να μην το κάνεις ούτε αυτό, λυπάμαι, είναι πολύ αργά. Σε ποιον έδωσε το λόγο, Ιουστίνη? Με τον κύριο ημών Ιησού Χριστό. Μήπως τον γνωρίζεις? Δεν τον ξέρω, ποιος είναι αυτός. Θέλεις, δεν θέλεις όμως, Ιουστίνη, εγώ θα σε πάρω. Θα σε πάρω, Ιουστίνη. Φύγε από μπροστά μου και να μην σε ξαναδώ. Θα φωνάξω τους Ρωμαίους στρατιώτες. Δεν ξέρω τι παθαίνω όταν βλέπω αυτή τη γυναίκα. Φίλοι μου, ή θα την κλέψουμε ή θα σκοτωθώ. Όχι αίματα, όχι απελπισίες. Το σκεφτήκαμε. Μην ανησυχείς, φίλε Αγλάη. Θα επιτεθούμε και οι τρεις και θα την αρπάξουμε. Θα σου κάνουμε το χατήρι. Ανόητη γυναίκα. Πού ακούστηκε να περιφρονεί έναν νέο, έξυπνο, πλούσιο σαν το φίλο μας τον Αγλάη? Θα υποκύψει. Και σύντομα, μάλιστα, φίλε Αγλάη. Πάμε. Ο Ευτόλμιος κάθε μέρα συλλαμβάνει χριστιανούς. Τους βασανίζει και τους σκοτώνει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κι αν ακόμα πρέπει να πεθάνουμε, τιμή μας να γίνουμε μάρτυρες του Χριστού. Ιουστίνη, πήγαινε να πάρεις τα πρόσφορα για την εκκλησία. Τι θα γίνει με εκείνο τον Αγλάιο, κι αν με ενοχλήσει πάλι η μητέρα? Να πας από τον κεντρικό δρόμο, από την αγορά. Μην τον αφήσεις να σε πλησιάσει. Ο θείος σου θα είναι εδώ και θα σε παρακολουθεί. Αν έρθει κοντά σου, φώναξε. Εμείς θα αφήσουμε ανοιχτό το παράθυρο και θα τρέξουμε.
Σε φάγαμε, Ιουστίνη. Δεν μας ξεφεύγεις με τίποτα. Με αυτό θα την κουκουλώσουμε, Θα μείνει στην ιστορία της αδιόχειας. Ε, εσείς! Σας φάγαμε! Φύγετε γρήγορα! Τις εκτέθηκαν! Πίσω και σας έφαγα! Πίσω και σας έφαγα! Σας έφαγα! Μη στενοχωριέσαι, Αγλάη. Θα την ξεχάσεις. Μην κλαις. Φάνου και λιγάκι άντρας. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να την ξεχάσω. Προτιμώ να πεθάνω παρά να την ξεχάσω. Θα σου πω τι θα κάνεις. Θα πας στον Κυπριανό. Το μεγάλο μάγο. Αυτός θα σε βοηθήσει. Θα την κάνει να σε αγαπήσει. Φοβάμαι να ανοίξω λογαριασμούς με μάγους και διαβόλους. Την Ιωστίνη μου θα πάω. Θα πάω! Αχ, αδερφούλα μου. Πήγα σε αυτό το μάγο το σατανά και με κατατρόμαξε ο διαβολάνθρωπος. Όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες, αδερφή. Και όποιος ανακατεύεται με τους μάγους τον τρώνε οι διαβόλοι. Γι' αυτό σου λέω να πάω να βρεις κανένα παπά χριστιανό να σε διαβάσει. Δαιμόνιο του ψεύδους, άνοιξε την πόρτα. Είσαι μόνος σου εδώ? Ναι, γιατί ρωτάς? Τότε ποιος άνοιξε την πόρτα? Οι δαίμονες. Αλλά αυτό δεν είναι δική σου δουλειά. Κάθισε. Τι κεφάλι είναι εκείνο στο μισοσκόταδο? Διάβολος? Όχι, κουκουβάγια. Κατάλαβα. Λοιπόν? Είμαι ερωτευμένος με την Ιουστίνη. Την κόρη του Εδέσιο, του Άρχοντα. Έτσι, Μην απελπίζεσαι. Είναι μικρό πράγμα για μένα. Σε ευχαριστώ, μάγε μου. Έχω πολλά λεφτά, θα σε κάνω πλούσιο. Ναι. Ναι. Αν καταφέρεις την Ιουστίνη να με ερωτευτεί, θα σε κάνω χρυσό. Μην ανησυχείς. Είναι απλούστατο για μένα. Πήγαινε και έλα σε μερικές μέρες. Η νέα θα είναι τρελά ερωτευμένη μαζί σου. Και πώς θα τα καταφέρεις αυτά, εσύ, μάγε μου? Μη ρωτάς. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Δεν μου χρειάζεται πολύς καιρός. Φτάνουν 3 μέρες. Πήγαινε. Άντε στο καλό. Σε ευχαριστώ. Είμαι μέσα στον κύκλο. Δεν έχετε δικαίωμα να με χτυπήσετε ή να με βλάψετε. Αυτό είναι αίμα. Ευθυσία, σατανά. Έλα χωρίς την ροδιά σου. Βρώμη και δαίμονα της πορνείας. Έλα, αλλά μη φέρεις τη δυσοσμία σου. Yeah.
Μίλησε. Σ' ακούω. Θέλεις να κάνω κάτι για τον Αγλάιο? Ναι, αυτό είναι. Πού είσαι, θέλω να σε δω. Κοίταξε αριστερά. Είμαι εκείνος που έκανε τον Αγλάιο να ερωτευθεί την Ιουστίνη. Πολλές φορές αναστάτωσα πόλεις και χωριά. Τι είναι αδύνατο σε μένα? Τίποτα. Έβαλα γιους να σκοτώσουν τους γονείς. Δημιούργησαν επανόρθωτη έρθρα στα ζευγάρια και στα αδέλφια. Εμπόδισα εκείνους που θέλανε να μείνουν αγνοί. Εμπόδισα τους μοναχούς να ζουν σε σπηλιές. Να νηστεύουν σαν να ήταν άσαρκοι. Τους άναψα την επιθυμία των γυναικών. Άλλους που ήθελαν να εγκαταλείψουν τον κόσμο και να ζουν σαν άγγελοι, τους έκανα να αλλάξουν γνώμη. Πρόσεξε, Κυπριανέ, τα γεγονότα θα τα αποδείξουν. Δεν θέλεις η Ιουστίνη να ερωτευθεί τον Αγλάιο? Ακριβώς. Πάρε αυτό το δοχείο. Χύσε το περιεχόμενό του γύρω από το σπίτι της Ιουστίνης. Κι αν δεν ερωτευθεί τον Αγλάιο, να μη με πιστέψεις πια, Κυπριανέ. Θα μείνω μαζί της, ώσπου να τον ερωτευθεί. Έπεσε. Έπεσε η ωραία Ιουστίνη. Περάστε, περάστε. Έχουμε τίποτα νεότερο? Η υπομονή θα γίνει σε 3 μέρες. Πάρε αυτό το δοχείο και χύσε το περιεχόμενό του γύρω γύρω από το σπίτι της Ιουστίνης. Σε 3 μέρες το αργότερο θα πέσει σαν όριμο φρούτο στην αγκαλιά σου. Μόλις σε αντικρίσει, Αγλάιε. Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, χτες το βράδυ ένιωσα πολλές ακάθαρτες και βρώμικες σκέψεις. Αλλά μόλις έφερα το Άγιο όνομά σου στο στόμα μου και έκανα το σταυρό μου, διαλύθηκαν αμέσως σαν καπνός. Κατά το ρητό που λέει ότι ο εχθρός άνοιξε ένα χαντάκι για τον ευσεβή, αλλά έπεσε ο ίδιος αυτό. Αχ, το παλιό κόριτσο! Με κάψε με το σταυρό! Με κάψε, Κυπριανέ! Τι συνέβη, δημόνιο? Τι έγινε? Τι τρέχει? Αχ, έκανε το σταυρό της και με κάψε το παλοκόριτσο! Τι έκανε, είπες? Εξήγησε μου. Έκανε το σημείο του εσταυρωμένου, του Μανώλη, και με κάψε ο σταυρός! Αχ, δεν ξαναπηγαίνω. Τι μου έκανε? Ποιος είναι ο Μανώλης? Ποιο είναι το σημείο του Μανώλη? Δεν καταλαβαίνω. Ο Μανώλης, ο Εμμανουήλ, είναι ο γιος της Μαρίας της Παρθένου. Πού ζεις, κοιμάσαι? Αχ, την παλιό Ιουστίνη. Τι βλέπω? Δάκρυα. Κλαίνε και οι διαβόλοι. Αν κλαίνε, λέει. Αν κλαίνε. Αχ, με κάψε που να την κάψει ο Ναζωρέα. Αχ, με κάψε. Πήγαινε. Πήγαινε ξανά. Θα με ξεφτελήσεις τον Αγλάιο, πήγαινε! Όχι, πήγα. Στάθηκα από μακριά πριν από λίγο. Κάνει και ξανακάνει αυτό το φρικτό σημείο. Δεν μπορώ να πλησιάσω. Λυπάμαι, δεν θέλω να μου το ξαναπείς. Δεν θα ξανάρθω εδώ.
Φεύγω! Θα πάω κοντά της. Πέρασαν οι τρεις μέρες. Είναι δικιά μου πια. Σαν όριμο φρούτο θα πέσει, ωραία Ιουστίνη. Ιουστίνη. Ιουστίνη μου, το ξέρω ότι άλλαξες γνώμη και θέλεις να με παντρευτείς. Έλα, έλα. Έλα, πες το, μην τρέπεσαι, μην τρέπεσαι. Αν δεν εξαφανιστείς αμέσως, θα βάλω τις φωνές. Σατανά, με ξεφτέλησες. Με ξεφτέλησες! Στείλε μου έναν μεγαλύτερο δαίμονα για την Ιουστίνη! Εδώ είμαι εγώ! Ο μεγάλος διάβολος! Ο προηγούμενος δαίμονας απέτυχε, είπες! Αυτός είναι ένας τυποτένιος! Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος! Ο φανερότερος! Εμπιστεύσου σε μένα το κοριτσάκι! Και θα δεις! Πιτέρα, αισθάνθηκα έντονους πειρασμούς. Θα προσευχηθώ, γιατί πιστεύω ότι ο εχθρός κάτι πάει να κάνει. Αλλά θα πιαστεί στην ίδια του την παγίδα. Ο Κύριος Υπερθένος Μαρία και όλοι οι άγγελοι να είναι μαζί σου, κόρη μου. Μην αφήνεις το όνομα του Χριστού από το νου σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Αχ, Κυπριανέ, με έκαψε η παλιοθρίσκα, το παλιοθήλικο. Αχ, με έκαψε όπως και τον προηγούμενο δαίμονα. Μου έκανε εκείνο το σημείο, εκείνο το φρικτό σταυρό. Τι έκανε, είπες? Αρχίζει να με φοβίζει η εξάπλωση των χριστιανών. Πρέπει οι χριστιανοί να εξαφανιστούν. Κινδυνεύουν τα είδωλά μας. Οι θεοί μας. Η θρησκεία μας. Θάνατος χριστιανού. Θάνατος. Θάνατος. Σατανά! Θεός φόρε! Βελζεμούλ! Είμαι ο διάβολος, Κυπριανέ. Είμαι ο ίδιος ο αιός φόρος. Ξέρω το πρόβλημά σου. Οι δαίμονές μου, τα διαβολάκια μου, δεν μπόρεσαν να σε βοηθήσουν. Εγώ θα σε βοηθήσω. Θα παρουσιαστώ σαν μια ηλικιωμένη γυναίκα. Θα δεις! Κατά να καταφέρω, τον ηλικιά χρειάζεται. Σε γριά είσαι μεταμορφωμένος. Για γύρισε να σε δω. Μπορώ να αλλάξω 100 μορφές το λεπτό. Φεύγω, Κυπριανέ. Πάω στην Ιουστίνη. Ναι, κυρία μου, τι μπορώ να κάνω για σας? Είμαι μια θρήσκια, ηλικιωμένη κυρία. Και ξέρω πως κι εσύ είσαι θεοσεβούμενη. Με έστειλε ο Πανάγαθος που σ' αγαπάει. Θέλω να είμαστε κοντά, να βοηθάει μια την άλλη πνευματικά. Θαυμάσια, υπέροχα. Το πιο ωραίο, το πιο τρεχνό και το πιο καλό είναι όταν αδελφοί προσευχόμενοι ζουν μαζί, ε? Ναι. Ελάτε, καθίστε. Ιουστίνη, είσαι μια πολύ όμορφη κοπέλα και πιστεύω ότι έχεις πολλές χάρες, και πνευματικές και ψυχικές. Δεν πρέπει εσύ κανονικά να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια? Δεν είναι καλό αυτό που σου λέω? Αυτό είναι καλό, αδελφή μου, αλλά για άλλα κορίτσια, όχι για μένα.
Μην το λες αυτό. Μπορεί να μεγαλώσεις παιδιά, να κάνεις μια καλή οικογένεια, χριστιανική. Δεν είναι κακό αυτό, Ιουστίνη. Δεν είναι κακό, αλλά εγώ διάλεξα κάτι ανώτερο. Προτίμησα να αφιερώσω τη ζωή μου στο Χριστό και να ζήσω όλη μου τη ζωή αγνά και παρθενικά. Σκέψου την έγαμη ζωή, τι ωραία που είναι. Τις ωραίες στιγμές, τις τρυφερές των παντρεμένων. Ε, ωραία. Και σε ρωτώ, τι θα γινόντουσαν όλες αυτές οι κοπέλες άμα δεν παντρευόντουσαν? Αν δεν ήθελαν να παντρευτούν όλα τα κορίτσια, ε. Ναι, φαντάζεσαι τι κακό που θα ήτανε. Αν το αδύνατο μπορούσε να γίνει δυνατό, τότε θα άλλαζε η φύση των ανθρώπων και θα γινόντουσαν όλοι άγγελοι. Πάντως, αδελφοί μου, δεν ξέρω, νιώθω κάτι άσχημα εδώ μέσα. Σαν τι? Γιατί τις ωραίες στιγμές τις κάνεις άσχημες? Τι έπαθες? Δεν ξέρω, αλλά νιώθω ένα κύμα κακών σκέψεων να μου έρχεται όταν μιλάς εσύ. Δόξα τω Θεώ, όμως είναι η ώρα του Εσπερινού τώρα και θα μπορέσουμε να απευθύνουμε την προσευχή μας σε εκείνον και να σωθούμε. Αχ, τα κοκαλάκια μου! Τα κοκαλάκια μου! Τι είναι, τι έπαθες? Τα κοκαλάκια μου πονάνε. Έχω ρευματισμούς. Τι μου έκανες, μωρή? Τα κοκαλάκια μου! Κουράγιο, αδελφέ μου, κουράγιο. Άλλωστε δεν κάνει και τόσο κρύο. Έλα όμως, έλα αδελφή μου, είναι η ώρα να κάνουμε την εσπερινή μας δέηση. Όχι, κοριτσάκι μου, τι την κάνεις τη φωτιά, γιατί την έβες τη φωτιά? Η φωτιά είναι τα κάρβουνα. Και αυτό είναι λιβάνι, δηλαδή θυμίαμα. Κάνει δύο καλά. Προσκαλεί τον Πανάγαθο και διώχνει τον διάβολο. Οι άνθρωποι του Θεού το αγαπούν, αλλά εκείνοι που αγαπούν τον διάβολο δεν αντέχουν καθόλου στη μυρωδιά του. Όχι, όχι, αδελφούλα μου, σε παρακαλώ, πάρτο. Δεν μπορώ τώρα να συγκεντρωθώ, αργότερα σε παρακαλώ, πάρτο. Καλά, καλά, ησύχασε, δεν πειράζει. Κάθισε εσύ να μην κουράζεσαι και θα με παρακολουθήσω όσο θα προσεύχομαι εγώ. Ε, παρακαλώ, μην αργήσεις στο σημείο του εσταυρωμένου Εβραίου. Ναι, ναι, καλά το κατάλαβα ότι είσαι αντίχριστη. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Αχ! 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 Και πάλι αχ! Όχι, Κυπριανέ! Όχι! Όχι αυτή την Ιουστίνη! Οποιαδήποτε άλλη, αλλά όχι αυτό το κορίτσι! Αχ! Χάθηκαν οι γυναίκες επιτέλους! Το μιλήθιο τον Αγλάιο! Θα δεις τι να του κάνω! Έκανε γύρω το σταυρό του ψηλοσταυρωμένου Χριστού της και με έκαψε! Με έκαψε! Λυπάμαι, Κυπριανέ, λυπάμαι! Βρες οποιαδήποτε άλλη, αλλά όχι αυτή τη γυναίκα! Αυτή ανήκει στο Χριστό. Δεν μπορώ να την αγγίξω ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος. Είναι ο Χριστός δυνατότερος από σένα? Ναι, αφού είναι ο σαρκωμένος Θεός. Αυτός είναι ο παντοδύναμος. Αυτός μας δημιούργησε. Λοιπόν, Κυπριανέ, λοιπόν, ο σταυρός του. Ο σταυρός του, πόσο μας καίει. Όπου τον κάνουν, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Με συγχωρείς, Κυπριανή. Βρες οποιαδήποτε άλλη γυναίκα, αλλά όχι αυτήν. Βρες μια άλλη που να μην ανήκει, να μην ανήκει στον σταυρωμένο. Το γιο της Μαρίας. Έτσι, ε. Βρες κάποια που να μην το κάνει και να μην το φοράει απάνω της αυτό το φοβερό σημείο του σταυρού που μας κάνει. Τότε, τότε μόνο να με καλέσεις. Έτσι. Έτσι. Άρα, υπάρχει κάποιος πιο δυνατός από το Σατανά? Δεν το ήξερα. Ούτε ήξερα πως όποιος κάνει το σταυρό του είναι πιο δυνατός από το διάβολο.
Ακόμα και ένα παιδάκι. Ακόμα και ένα κοριτσόπουλο σαν την Ιουστίνη. Πρέπει να πάω στην Ιουστίνη. Να τα μάθω όλα. Να ξεφορτωθείς τους δαίμονες, θα κάψεις κάθε μαγικό βιβλίο. Τες επαειδοί, αλχημιστές, πυροβάτες, ιονοσκόποι, νεφοδιώκτες, ιατροπνευματιστές, εντεροσκόποι, υπατοσκόποι, εγκαστρίμηθοι, ονειροερμηνευτές και μόνο το συρφετό του σατανά. Τι είναι αυτά που φοράς στο λαιμό σου? Αυτό είναι αματόπετρα, για να μην με πιάνει το μάτι. Και σε ρωτώ, έχει τη δύναμη μία πέτρα, έστω και αν έχει ζωγραφισμένο πάνω της το μάτι, να σε προφυλάξει από τη συνεργασία δαιμόνων και φθονερών ανθρώπων? Και βέβαια όχι. Τα άλλα τι είναι? Αυτό είναι κέρατο. Αυτό είναι ένα μαχαιράκι. Αυτό είναι μια σφαίρα. Νόμιζα ο ταλέπορος ότι αυτά εμποδίζουν τον σατανά να με πειράξει. Αντίθετα, αυτά βοηθούν τους δαίμονες, γιατί είναι δικά τους αντικείμενα. Αλλά υπάρχει ο τίμιος και ένδοξος σταυρός, το σύμβολο της νίκης του καλού κατά του κακού, το σύμβολο της θυσίας του αναμάρτητου σαρκοθέντος Ιού και Λόγου του Θεού, που μπροστά σε αυτόν τρέμουν και φρύτουν οι φάλαγγες των δαιμόνων, όπως είδες και ο ίδιος, γιατί δεν μπορούν ούτε καν να τον αντικρίσουν. Αχ, πόσο σκληρός Κύριος ήταν ο διάβολος και πόσο χαίρεται να βασανίζει τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να σου περιγράψω, Ιουστίνη, παιδί μου, τους υφιάλτες μου, τους ξυλοδαρμούς, τους βασανισμούς και το μέγεθος της κακίας του μισάνθρωπου δαίμονα. Θάρρος, τα παλιά πέρασαν. Η ζωή σου ανανεώνεται. Ξαναγεννιέσαι. Thank you.
Αποτάσσε το σατανά, τους μάγους του, τα έργα του και τη λατρεία του. Αποτάσσω. Αποτάσσε το σατανά, τους μάγους του, τα έργα του και τη λατρεία του. Αποτάσσω. Αποτάσσε το σατανά, τους μάγους του, τα έργα του και τη λατρεία του. Αποτάσσω με όλη μου την ψυχή. Να, καταχαίω κάθε βιβλίο, κάθε αντικείμενο, κάθε δαιμονικό φυλακτό. Στρέψε προς Ανατολάς, προς τον Χριστό. Συντάσσεσαι τον Χριστό. Συντάσσω. Συντάσσεσαι τον Χριστό. Συντάσσω. Συντάσσεσαι τον Χριστό. Συντάσσω. Οι δαίμονες δεν έχουν πια εξουσία επάνω σου. Μάλλον εσύ έχεις εξουσία επάνω σε αυτούς. Σύντομα, Κυπριανέ, θα γίνεις ιερέας του Θεού. Και αργότερα αρχιερέας. Πάτηρ Κυπριανέ, τα δέντρα δεν έβγαλαν καρπούς. Το στάρι το ίδιο. Τα μπέλια χειρότερα. Τι γίνεται? Ο τόπος γέμισε μάγους που σπρέουν την καταστροφή. Ελάτε, αδέρφια μου. Πάμε να προσευχηθούμε και θα έρθει η χάρη του να διώξει τη συμφορά. Πέστε στους ιερείς σας να λειτουργούν καθημερινά. Έτσι και η ευλογία του Κυρίου έρχεται και τα έργα των μάγων δεν θα μπορούν να σας βλάψουν. Ελάτε, πάμε. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, Βασιλεύ των Βασιλευόντων και Κύριε των Κυριευόντων, δόξαση. Εγώ ο ταπεινός δούλος σου Κυπριανός, σε παρακαλώ, όπου επλεώνασε η αμαρτία, να υπερπερισσεύσει η χάρη σου. Εγώ ο πρώην κακός και ανάξιος, εκράτουν τα νέφη και ούκε βλάστανον, τα πίμνια των προβάτων και ούκε πιούν γάλα, τα αιγίδια και ούκε γένων, τους άνδρες και ούκε σμίγοντο μετά των γυναικών αυτών, τας μητέρας και ούκε τεκνοποιούν, τα πλοία και ούκε έπλεον, τα εργαστήρια και ούκε εργάζοντο, τους αλλοίς και ούκε χιλίευον, τους κήπους και ούκε πιούν λαχανικά, τα δέντρα και ούκε κακοφόρουν, τους ποταμούς και ούκε έτρεχον, τους μήλους και ούκε γύριζον. Αδελφούς και ανδρόγυνα, εις αφιλείο των έχθραν έφερον και τους διεχώριζον, πάρτι την εμήν προσευχήν ενώπιόν σου, Κύριε του Ελέους, δέξου θυσίαν ευπρόσδεκτον, και πας άνθρωπος έχων πνεύμα πονηρίας, καθαριστεί όλος, ή αγρός, ή κήπος, ή κτήμα, ή μήλος, ή πλοίων, ή αλιεύς, ή μελίσιον, ή έμπορος, ή επιστήμων, ή άρχων, ή αρχόμενος, ή τεχνίτης, ή μεταξοσκόληξ. Επί τη επικλήση του Παναγίου σου ονόματος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, φεύξονται οι δαίμονες, δραπετευθύσονται και καταργηθήσονται επονηρία αυτών, και τα νέφη δώσωσιν εαυτών επί πάσαν την γην, και η γη δώσει τα γεννήματα αυτής εις των γερών αυτών, και τα δέντρα καρποφορίσωση, και οι αμβελώνες εφορίσωση πλήθος βοτρίων, και οι γυναίκες λυθίσονται και ελευθερωθήσονται από του κακού των μητρών αυτών. Πάτερ μου. Ηρέμησε, παιδί μου, ηρέμησε, μην κάνεις έτσι. Πάτερ μου, βάζω τα έπιπλά μου στο σπίτι και όταν επιστρέφω τα βρίσκω στον κήπο. Πάω να τρελαθώ. Από τότε που έγινες χριστιανός και υποσχέθηκες να μην ξαναπάς με το μέρος του διαβόλου, μήπως καταπιάστηκες με δαιμονικά πράγματα, επέστρεψες καθόλου σε αυτόν? Δυστυχώς, βρήκα ένα μαγικό βιβλίο και το διάβασα λίγο, πολύ λίγο. Πήγαινε και κάψ' το αμέσως. Κι ό,τι άλλο βιβλίο ή αντικείμενό του, γιατί του δίνει το δικαίωμα να έρχεται στο σπίτι σου. Μετά πάρε έναν ιερέα να σου κάνει αγιασμό. Έτσι θα χάσει κάθε δικαίωμα πάνω σου. Να γίνεις άνθρωπος της Εκκλησίας.
Πάτερ Κυπριανέ, η γυναίκα μου έγινε αγελάδα. Όχι, δεν έγινε αγελάδα. Κάποιος μάγος έστειλε ένα δαιμόνιο και την γύρτωσε για να τη βαρεθείς και να την αφήσεις. Και μετά κάποιος άλλος που τη συμπαθεί να την παντρευτεί. Ο κακία των ανθρώπων. Ελάτε, ελάτε να προσευχηθούμε. Ας προσευχηθούμε τώρα. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, Βασιλεύ των Βασιλευόντων και Κύριε των Κυριευόντων, δόξα Σοι. Εγώ ο ταπεινός δούλος Σου Κυπριανός, σε παρακαλώ, όπου επελαιώνασαι η αμαρτία, να υπερπερισσεύσει χάρη Σου. Εγώ ο πρώην κακός και ανάξιος, εκράτουν τα νέφη και ούκε βλάστανον, τα πίμνια των προβάτων και ούκε πιούν γάλα, τα αιγίδια και ούκε γένων, τους άνδρες και ούκε σμίγοντο μετά των γυναικών αυτών, τας μητέρας και ούκε τεκνοποιούν, τα πλοία και ούκε έπλεον, τα εργαστήρια και ούκε εργάζοντο, τους αλλοίς και ούκε χιλίευον, τους κήπους και ούκε πίουν λαχανικά, τα δέντρα και ούκε καρποφόρουν, τους ποταμούς και ούκε έτρεχον, τους μήλους και ούκε γύριζον. Αδελφούς και ανδρόγυνα, εις αφιλείο των έχθραν έφερον και τους διεχώριζον, άρτη την εμήν προσευχήν ενώπιόν σου. Κύριε του Ελέους, δέξου θυσίαν ευπρόσδεκτον και πας άνθρωπος έχων πνεύμα πονηρίας καθαριστεί όλος. Ή αγρός, ή κήπος, ή κτήμα, ή μήλος, ή πλοίων, ή αλιεύς, ή μελίσιον, ή έμπορος, ή επιστήμων, ή άρχων, ή τεχνίτης, ή μεταξοσκόλης. Επί τη επικλήση του Παναγίου σου ονόματος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, φεύξονται οι δαίμονες, δραπετευθύσονται και καταργηθήσονται επονηρία αυτών. Και τα νέφη δώσασιν εαυτόν επί πάσαν την γην, και η γη δώσει τα γεννήματα αυτής εις των καιρών αυτών. Και τα δέντρα κακορποφορίσωση, και οι αμπελώνες εφορίσωση πλήθος βοτρίων, και οι γυναίκες λυθίσονται και ελευθερωθήσονται από του κακού των μητρών αυτών. Αμήν. Πες μας, Πάτερ Κυπριανέ, θα μπορούσε ένας μάγος να κάνει μάγια ακόμα και στους χριστιανούς? Καλή ερώτηση. Το μάτιασμα, ο φθόνος, τα μάγια μπορεί να επιδράσουν στους χριστιανούς αν είναι χριστιανοί κατ' όνομα και δεν πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν κοινωνούν, δεν φοράνε το σταυρό. Τότε ο διάβολος κατά τα έργα τους μπορεί να έχει κάποια επίδραση σε αυτούς όπως και σε εκείνους που δεν είναι χριστιανοί. Δυστυχώς, Πάτερ μου, χάσαμε την τακτική επαφή με την εκκλησία. Το ξέρω. Έχεις να μεταλάβεις 35 μέρες και αυτή η μεγάλη αποχή σε εξέθεσε σε κίνδυνο. Πηγαίνετε, πηγαίνετε εν ειρήνη και μόνο απομακρύνεστε από τη Θεία Κοινωνία. Σε ευχαριστώ, Πάτερ μου. Σε ευχαριστώ που έβγαλες το δαιμόνιο από το παιδί μου. Σε παρακαλώ, θεράπευσε το στομάχι μου. Με πονάει πολύ. Σε παρακαλώ, Πάτερ μου. Εσένα δεν μπορώ να σε κάνω καλά. Δεν μπορώ ούτε καν να σου διαβάσω. Φύγε. Φύγε, δεν θέλω ούτε να σε βλέπω. Γιατί, Πάτερ μου? Σε παρακαλώ, διάβασέ μου μια ευχή. Εγώ αδυνατώ να κάνω οτιδήποτε για σένα. Μέχρι ότου πείσεις το Θεό ότι μετανόησες πραγματικά. Το πάρε δώσε με τους υπηρέτες του διαβόλου. Δένει τα χέρια των ιερέων και κλείνει τα αυτιά του Θεού. Γιατί? Τι έκανα, Πάτερ μου? Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν με καταλαβαίνεις? Δεν είναι ντροπή σου να πας στο μάγο να σε θεραπεύσει? Δεν πήγες?
Απάντησέ μου. Δυστυχώς, πάτερ μου, πήγα. Μόλυνες το Άγιο Βάπτισμα και τις υποσχέσεις σου ότι αποτάσσεσαι το σατανά. Κάνει ποτέ ο διάβολος το καλό. Ουδέποτε. Μπορεί να θεραπεύσει ανθρώπινο σώμα. Όχι βέβαια. Μόνον ο Θεός, ο οποίος το δημιούργησε, αυτός και μόνο μπορεί να το θεραπεύσει. Μα στην αρχή, πάτερ μου, αισθάνθηκα κάπως καλύτερα. Και μετά έγινες χειρότερα. Ναι, ναι. Μα πώς το ξέρετε? Το ξέρω. Ο μάγος σου στέλνει ένα δαιμόνιο και σου κρατά τα νεύρα για να μην πονάς. Όταν όμως βαρεθείς, αφήνει και τότε γίνεσαι χειρότερα. Στη συνέχεια σε κατηγορεί στο Θεό για άπιστη. Και απαιτεί εξουσία να μείνει μέσα σου ή να σε πειράξει διαφορετικά για να συνετιστείς. Μακριά λοιπόν από τους μάγους. Αντίο, πάτερ μου. Αντίο, πάτερ. Πηγαίνετε στο καλό, παιδιά. Ποιος είναι? Πέρασε, παιδί. Έλα. Κάθισε. Ευχαριστώ, πατέρα. Χθες το βράδυ άκουγα τα βήματα του πεθαμένου μου πατέρα. Δεν έκλεισα μάτι όλη τη νύχτα. Άκουσες τα βήματα του πεθαμένου σου πατέρα? Δεν ήταν ο πατέρας σου. Ο πατέρας σου πέθανε και είναι στον ουρανό. Και οι πεθαμένοι δεν κυκλοφορούν ανάμεσά μας όπως νομίζεις. Αν ανήκουν στο Χριστό και έζησαν τη ζωή της Εκκλησίας, πάνε στον παράδεισο. Διαφορετικά πάνε στην κόλαση. Όμως δεν κάνουν περιπάτους εδώ και εκεί. Μα τα άκουγα καθαρά πολλές φορές τα βήματά του. Μάλιστα και την πόρτα που άνοιξε και έκλεισε, όπως συνήθιζε να κάνει όταν ζούσε. Εσύ, παιδί μου, όταν έγινες χριστιανή, δεν δήλωσες να μην επιστρέψεις στο διάβολο? Μα εγώ δεν γύρισα στο διάβολο. Πώς όχι, αφού μελέτησες αστρολογία. Παρακολουθείς τα ζώδια και τα δαιμονικά οροσκόπια. Έτσι οι δαίμονες απέκτησαν μια μικρή εξουσία πάνω σου. Μικρή την ονομάζετε αυτή την εξουσία, πάτερ? Πολλές φορές αποκτούν το δικαίωμα να μείνουν και μέσα σου ή να σου εμφανιστούν και να σου ταράξουν τα μυαλά. Και το ανθρώπινο μυαλό δεν είναι φτιαγμένο να υποστεί τέτοια δοκιμασία. Μας ευχηθείτε για μένα, πάτερ, να με συγχωρέσει ο Θεός και εγώ δεν θα ασχοληθώ ξανά με τα ζώδια. Εγώ θα προσευχηθώ και πιστεύω να εξαφανιστούν. Καμιά φορά μπορεί να σε ενοχλήσουν για να σε δοκιμάσουν. Αν δεν τους δώσει σημασία, σιγά σιγά θα φύγουν. Μακριά λοιπόν από την αστρολογία. Ευχαριστώ, πάτερ. Στην ευχή του Θεού. Αδελφές μου, ο Απόστολος Παύλος μας δίδαξε ότι ο χρόνος της ζωής αυτής είναι τόσο λίγος, ώστε στην ουσία κανείς να μην μπορεί να έχει ή να εξουσιάζει τίποτα. Έτσι και αυτοί που έχουν συζύγους ή κυνηγάν τα πράγματα του κόσμου, δεν έχουν τίποτα. Για όλους ισχύει η πνευματική προτροπή. Ας αγαπήσουμε την ακτιμοσύνη. Γιατί? Διότι, αδελφές μου, και βασιλιάδες να γίνουμε, όπως λένε και οι Άγιοι, μόλις το κόσμο τούτο οικίσουμε, τότε τάφο κατοικίσουμε. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να αρχίζαμε τις επιχειρήσεις αμέσως. Ο χρόνος δουλεύει για τους χριστιανούς.
Τι νέα μας φέρνεις από αυτή τη χώρα? Τίποτα το ύποπτο? Μια χριστιανή νέα κοπέλα, η Ιουστίνη, γυρίζει της πόλης. Της προάλλες ήταν στη Δαμασκό και τώρα είναι στην Αντιόχεια και ξεσηκώνει τις γυναίκες. Για σαν τι τους λέει? Να δίνουν, λέει, τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς. Να είναι εγκρατείς, να μοιάζουν, λέει, του Χριστού τον Αζωραίου και... Ξέφυγε! Ξέφυγε ο έλεγχος από τον Ευτόλμιο. Γράφει. Άρχοντα Ευτόλμη, ευρισκόμενος εις την Οικομίδια, πολλά ακούω να συμβαίνουν εις την ημετέραν επαρχίαν περί εκτροπής των χριστιανών και κινημάτων από μία νέα γυναίκα η οποία γυρίζει στις πόλεις και διδάσκει στις γυναίκες σας θεωρίες διεστραμμένες. Φίλησέ το κι εσύ, παιδί μου. Πάτερ Κυπριανέ, ιερέα του Θεού του Παντοδύναμου, βοήθησέ με και εμένα τη φτωχή και τα λέγορη δούλη σου. Σε παρακαλώ, το παιδί μου έχει δαιμόνιο. Και πώς του συνέβη αυτό? Δεν ξέρω, πάτερ μου. Η κακιά η ώρα. Έτσι στην τύχη δεν γίνεται. Δεν δίνει ποτέ ο Θεός εξουσία στο διάβολο να κάνει ό,τι θέλει. Ψέματα, λέει η Κυπριανέ. Μια μέρα περνούσα από εκεί και αυτή είπε στο παιδί της ας το διάβολο και εγώ το πήρα. Μη μου το πάρεις, Κυπριανέ. Σε παρακαλώ. Μη με διώξεις. Δεν το κλέψα. Μην είσαι κλέφτης, Κυπριανέ. Είναι δικό μου. Αλήθεια, λέει ο ψεύτης. Αλήθεια. Έτσι είναι, πάτερ. Αλήθεια. Μην ξαναστείλεις κανένα στο διάβολο. Καλύτερα να κοπεί η γλώσσα σου. Ο Χριστός μας σταυρώθηκε για να βάλει τον άνθρωπο στον παράδεισο και εσύ τον στέλνεις στο διάβολο. Είναι τόσο κακιά αυτή η λέξη, πάτερ. Αν δεν βρισκόμαστε πρώτων εορτών του Πάσχα, δεν θα σου επέτρεπε να κοινωνήσεις. Πρόσεχε, παιδί μου. Από το στόμα σου δικαιώνεσαι και από το στόμα σου καταδικάζεσαι, λέει ο Χριστός. Πρόσεχε. Ας το διαβάσουμε τώρα να ελευθερωθεί. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτόν τον αρχιερέα, τον Κυπριανό, και εκείνη τη γυναίκα, την Ιουστίνη. Απομακρύνουν τους ανθρώπους από τα είδωλά μας, τους θεούς μας. Απ' την Ανατολή ως τη Δύση όλοι μιλούν για τον Κυπριανό, που πριν σαν μάγος εργαζόταν για τους θεούς μας, τώρα τους καταπολεμά. Όσο για εκείνη τη γυναικούλα την Ιουστίνη που τον προσιλήτησε, τι να πω. Αυτό πρέπει να γίνει. Να ρίξετε τον Κυπριανό και την Ιουστίνη στη φυλακή. Αμέσως.
Κυπριανέ. Κυπριανέ. Υπηρετούσες τους θεούς μας και με τη βοήθειά τους έγινες πλούσιος. Ναι ή όχι. Μάλιστα. Τότε γιατί τους εγκατέλειψες και παραπλανήθηκες από αυτή τη γυναικούλα. Γνωρίζω πολύ καλά από τους ανθρώπους μου ότι διοικεί ένα στρατό από κορίτσια που τα μάγεψε για κάποιον εσταυρωμένο. Ναι ή όχι. Ίσως. Τότε γιατί μας εγκατέλειψες. Αυτή είναι μια γυναικούλα. Ένα κοριτσόκο. Εσύ ένα σοφό. Εγώ εξοχότατε Δούκα Ευτόλμιε. Ανακάλυψα από τους ίδιους τους δαίμονες που κρύβονται πίσω από τους θεούς μας ότι φοβούνται το σταυρό και το όνομα του Χριστού εκατοντάδες φορές περισσότερο από ό,τι φοβάται το φίδι τα νύχια του γάτου και πολύ περισσότερο από ό,τι φοβούνται οι μέλισσες στον καπνό, ο λαγός στον κυνηγετικό σκύλο ή η φωτιά το νερό. Μα τι βλακίες λέει αυτός ο φιλόσοφος! Εγώ σας λέω εξοχότατε πως όταν ο Σατανάς αντικρίσει τον χριστιανό από το φόβο του μήπως κάνει το σταυρό του και τον κατακεραυνώσει, πρώτα ετοιμάζεται να δραπετεύσει και μετά αρχίζει να ρίχνει τα βέλη της ειδονής και της κακίας. Τι θέλεις να πεις με αυτό, Κυπριανέ? Θέλει να πει πως οι θεοί που πιστεύετε και πίστευε και εκείνος κάποτε είναι ψεύτικοι, φανταστικοί και ανύπαρκτοι. Και πίσω από αυτούς κρύβεται ο μοναδικός εχθρός, ο διάβολος. Εγώ λέω να αλλάξετε με το καλό. Διαφορετικά θα σας αλλάξω εγώ με το ζόρι. Τι θέλετε να πείτε? Θα σας ψήσω! Θα σας κάψω ζωντανούς! Αρκετά και το άσχετο σου την Αλασκό! Την Αντιόχεια! Και όλη τη Συρία! Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Για τον Χριστό και την αλήθεια του με πολύ χαρά θα δεχτούμε κάθε πληγή. Ίσως αυτό να σας προβληματίσει. Ως το βράδυ θέλω να έχουν υποκύψει από βασανιστήρια! Εντάξει. Εμπρός έξω! Θάρρος, Ιουστίνη. Θάρρος, παιδί μου. Ας προσευχηθούμε. Άγιος, 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 Κύριος, Σαββαόθ. Πνίλης, ουρανός, και η γη της δόξης του. Εξοχότατε. Με τον Κυπριανό το χάνουμε το παιχνίδι. Και γιατί το χάνουμε? Τους χτυπήσαμε. Τους ξεσχίσαμε με... Κυπριανέ, παίρνεις πίσω τα λόγια σου. Μη γίνεσαι αρνητικός. Περίμενα αυτή τη στιγμή να πεθάνω για τον Χριστό μου. Εσείς εξοχότατε, δεν ξέρετε τι σημαίνει Χριστός. Εσύ, Ιουστίνη. Το ίδιο κι εγώ.
Παρακαλούσα το Θεό και περίμενα να έρθει αυτή η μέρα που θα με αξιώσει να υποφέρω για τον Χριστό. Ναι, την περιμένατε. Τότε να διπλασιάσω, να δεκαπλασιάσω. Μα τι λέω, να εκατονταπλασιάσω τα βασανιστήρια, αφού αυτό σας ευχαριστεί. Τ' άκουσες, εκατόνταρχε? Μάλιστα. Πάρτε τους και κάντε αυτό που σας είπα. 100 φορές χειρότερα βασανιστήρια. Εσείς δεν το είπατε. Ξεχάστε τα χτυπήματα και τα ξεσκίσματα. Ναι, γιατί? Να, γιατί έχονται οι πληγές τους και ντροπιαζόμαστε μπροστά στο λαό. Τότε κάντε τους κάτι άλλο, πιο δραστικό, πιο αποτελεσματικό. Σαν τι? Φωτιά, κάψιμο, ξέρω εγώ. Βάλτε τους ένα καζάρι και κάψτε τους ζωντανούς. Μη φοβάσαι, Ιουστίνη, παιδί μου. Θα προσφέρουμε τη ζωή μας για τον Χριστό μας. Ευχαριστώ τον Χριστό. Θα πεθάνουμε για εκείνον. Ευχαριστώ τον Χριστό γιατί με αξίωσε να υποφέρω γι' αυτόν. Θα πω κι εγώ να προσευχηθώ στα Δία. Θα πω μαζί τους. Ασκληπιέ, Δία, Αθηνά, προστατέψε με. Γερέντιε, ο Χριστός μου σύμβουλος, ο Αθανάσιος, πέθανε. Τι θα κάνουμε? Μη μάχεσαι τον Χριστό. Κανείς δεν μπορεί να τον νικήσει. Στείλε τους στον Αυτοκράτορα, μόλις έφτασε στην Υπομίδια. Γράψε του ότι βλασφήμισαν τους θεούς. Και ότι θεωρούμε το αδίκημα τόσο σοβαρό, που μόνο εκείνος μπορεί να το χειριστεί. Καλή σου η ιδέα. Ας βγάλει το φίδι αυτός από την Κρήτη. Τι συμβαίνει αυτό, Αλμία? Μεγάλε και εσύ. Ένα μήνα τώρα τους χτυπάμε, τους βασανίζει, τους καίμε τις άρτες. Και αυτοί πάλι γίνονται καλά. Σου παραδίνουμε αυτούς τους υβριστάς, των μεγάλων θεών μας. Φέρτε τους από τη φυλακή μπροστά μου. Εσείς λοιπόν είστε οι αρχηγοί των χριστιανών, ε? Μάλιστα. Θαυμάζω τη γενναιότητά σας. Δεν θέλω να σας ευχαριστήσω άλλο με ψεύδο βασανιστήρια. Άλλωστε τα είπατε και με τον έπαρχο Ευτόλμιο. Γι' αυτό διατάσσω. Θα πεθάνετε σήμερα. Πριν ο ήλιος δύσει, θα δύσει ο δικός σας ο ήλιος. Ευχαριστούμε, Κέσσαρ. Ευχαριστούμε και τον Κύριό μας. Γιατί εκείνος έχει τον τελευταίο λόγο. Τι είπατε? Η σημερινή ιστορία θα θυμίσει στις γενιές των ανθρώπων
ότι οι μάρτυρες πεθαίνουν για να ζήσουν αιώνια. Γρήγορα από εδώ! Γράφε. Ο Κυπριανός και η Ουστίνη πρόσβαλαν τους μεγάλους μας θεούς. Γι' αυτό πρέπει να πεθάνουν. Οδηγήστε τους στον τόπο της εκτέλεσης. Τώρα αμέσως. Θάρρος, Ιουστίνη. Κουράγιο, παιδί μου. Μη φοβηθείς το θάνατο. Μη σταματήσεις να προσεύχεσαι όταν με δεις νεκρό. Είμαι έτοιμη. Θέλω να πεθάνω πρώτη. Μίμιε, σκότωσε πρώτα την Ιουστίνη. Είναι γυναίκα. Να μην τρομάξει όταν με δει νεκρό. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, χάρισε ειρήνη στην εκκλησία σου, ώστε να καρποφορήσει η ειρήνη.